Συζητήσαμε τον Παναγιώτη Σωτηρινό. Σήμερα μόλις ήρθα τώρα πριν από λίγο από το τεστ και μου ζήτησε να παραιτηθεί. Ούτε και υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Απλά ότι είναι υποχρεώσεις του πολλές φορτωμένες τώρα, όπως και πέρσι κάθε χρόνο, γιατί είναι, από ό,τι ξέρετε, έχει φροντιστήριο. Και τώρα αυτή την εποχή με τα πιάματα διαμονήματα δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με την ομάδα. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο θέμα. Όχι, όχι, με το είχε πει από την αρχή που συνεργαστήκαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να είναι κοντά στην ομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε στα αγωνιστικά. Προσεχώς, τελικώς, τι γίνεται? Φυσικά προσεχώς. Κάθε παιχνίδι τώρα από το Γενάρη και από τα μέσα Γενάρη και μετά ήταν τελικός για μας. Δεν είχαμε καταφέρει, τώρα αυτό το παιχνίδι για μας είναι τελικός. Mm-hmm. Πρέπει να το κερδίσουμε για να υπάρχει μια καλή συνέχεια, δηλαδή και στο παιχνίδι του Γενιάδου. Είναι έντονη η ανησυχία του κόσμου σχετικά με ενδεχόμενο υποβιβασμό. Πρόσφατα υπέστη η ομάδα και απώλεια 3 βαθμών. Με αυτό τι γίνεται τώρα? Ακούστε να δείτε, αυτό με την έφεση, επειδή και το καλοκαίρι το πέρασα πάλι, αλλά το καλοκαίρι υπήρχαν χρήματα. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει την αδειοδότηση και για 2 μικροποσά, 110 ευρώ και 85 ευρώ, οι οποίες οι αποδείξεις υπήρχαν στο φάκελο κατευθυμένες και τις βρήκανε, τότε έπρεπε να κάνω την έφεση να πληρώσω 3.000 του παράβολο για να μπορέσει η ομάδα να πάρει την αδειοδότηση. Τότε υπήρχαν χρήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαι μόνος μου, τελείως μόνος μου, δεν μπορώ να βάλω κάποια χρήματα στην ομάδα. Και τώρα τυπικός ήμουν. Οι υπεύθυνες δηλώσεις από τους ποδοσφαιριστές ότι είναι πληρωμένοι, υπήρχαν από όλες. Οι καταθέσεις ήρθαν απευθείας στο λογαριασμό τους και δεν είχαν μπει μέσα από το λογαριασμό της ομάδας να γίνουν μεταφορά στους ποδοσφαιριστές και δεν το δέχτηκαν. Να πάω να πληρώσω 2.500 τάμπα και να μην ξέρω σίγουρα ότι θα την πάρουμε την επιτήρηση, δεν το έκανα. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να το κάνω ούτως ή άλλως. Είπατε ότι είστε μόνος σας. Ο κύριος Χρήστου δεν χρηματοδοτεί πλέον. Ο κύριος Χρήστου και στη συνάντηση που είχαμε κάνει τόσο λόγο το καλοκαίρι είχε πει ότι έχω βάλει χρήματα στην ομάδα, παρόλο που είμαι άσχετος από εδώ στον λέει και δεν το γνωρίζω, επειδή μου ζήτησε, το ζήτησα εγώ δηλαδή και ο κύριος Πολός Γιώργος, έβαλε κάποια χρήματα τότε στην ομάδα, γιατί αν θυμόσαστε κάτι το οποίο το ξεχνάει ο κόσμος, πέρσι, τέτοια εποχή, οι παίχτες ήταν τελείως απλήρωτοι 3 μήνες. Και ένας ο Μάιος 4. Δηλαδή αυτά να μην ξεχνιούνται. Mm-hmm. Πέρσι δεν φώναξε κανένας. Δεν άγγιγε μύτη που πουθενά, ούτε σχόλια στα Facebook, ούτε στα site, σε κανέναν. Το φετινό, αυτό το πρόβλημα δηλαδή αυτό που τραβάω τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είναι πόλεμος. Πόλεμος γιατί? Δεν θέλουμε να είμαι εγώ πρώτη ομάδα, εγώ μπορώ να φύγω. Το λέω αυτό από τον Οκτώβριο, ότι αν κάποιος, μάλλον από πέρσι το Μάιο το λέω, τότε που έγινε η φασαρία στα γραφεία της ομάδος, είπα ότι εγώ αποφορώ. Να έρθουν όποιος θέλει να αναλάβει την ομάδα. Δεν φάνηκε κανένας. Mm-hmm. Το να θέλουν να βοηθήσουν χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα βγει κάπου. Ή φωνάζουν αυτοί που είναι από μακριά ή αυτοί που δεν πληρώνουν. Αν κάποιοι φίλοι, να ξέρετε, έχουν και κάποιες απαιτήσεις. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί. Αν δεν τους κάνεις τα χατήρια, γιατί κάποιος φίλος είναι στους 300 και επειδή δεν του κάναμε ένα χατήρι, έχει αρχίσει και πυροβολάει. Μάλιστα. Και το χατήρι ήταν δηλαδή να μην δεχτούμε κάποιους άλλους από τις ζωρίες. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ δεν ξέρω αν τα έχω δεν τα έχω καλά. Ο φύλαθος είναι φύλαθος για την ομάδα. Μπορεί εγώ να μην το κάνω, αλλά ο φύλαθος έρχεται για να δει την ομάδα του. Επομένως, επίπεδο χρηματοδότησης, τι γίνεται τώρα? Ο κύριος Χρήστου έπαψε να ασχολείται με τον κύριο Γιανακόπουλο, τι γίνεται? Ο κύριος Χρήστου από το καλοκαίρι που είχε πει έχει βάλει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που έπρεπε να βάλει. Mm-hmm. Απλά ήθελε μια συνεργασία και από εμάς από τους Λάκωνες, από όλους τους Λάκωνες, να μπορέσει να δώσει ακόμα περισσότερο. Και παρόλα αυτά έβαλε και άλλα χρήματα που του ζητήθηκαν μέχρι τώρα, μέχρι πριν 15 μέρες περίπου, αλλά δεν μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα που πάρω. Mm-hmm. Μόνο κατόπιν συνεργασίας. Με τον κύριο Γιανακόπουλο? Ο κύριος Γιανακόπουλος έχει αποχωρήσει από πέρσι. Αυτό το έχουμε ανακοινώσει και το έχουμε πει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια πρόσθετη, ας πούμε, βοήθεια από τον ίδιο? Όχι, όχι. Ταυτίζεται τις προσφυγές, ό,τι είχε πει ο άνθρωπος έχει κάνει και έχει αποχωρήσει από τότε. Το θέμα ότι πριν ένα μήνα περίπου έκανα εγώ μια συνάντηση στο εργατικό κέντρο. Και τότε παλιέθεσα κάποια θέματα και είπα ότι θέλει η ομάδα βοήθεια. Είτε με μένα να είμαι στην ομάδα, είτε με μένα να μην είμαι στην ομάδα, το να φωνάζεις και να λες και να κατηγορείς και να βρίζεις, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Αν θες να βοηθήσεις την ομάδα, έλα. Με θες δίπλα σου θα κάτσω. Δεν με θες δίπλα σου φεύγω. Αυτό το λέω τον Οκτώβριο. Δεν είναι όμως και κομμάτι της δημόσιας παρουσίας σας η κριτική? Δηλαδή δεν πρέπει από εκεί και πέρα ο κόσμος καλός κακός να κρίνει και εσείς να ενεργήσετε, να δράσετε και να κάνετε αυτά που κάνετε? Φυσικά. Πέρσι και δεν το κάνανε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει δηλαδή και μια σκοπιμότητα. Πέρσι και δεν το κάνανε, γιατί δεν πρίζανε. 3 μήνες απειλήθηκαν. Μάλιστα. Και οι παίχτες πέρσι προσπάθησαν να τους πείσουν να κάνουν προσφυγή και παρόλα αυτά με πολεμήσανε και δεν μας ξαναφέρονται στις σέλες.
Γιατί αν δεν φύγω από το γραφείο εκείνη τη στιγμή που με είχαν εγκλωβίσει μέσα και δεν μπορούσα να φύγω, να πάω να βάλω τα λεφτά του μέσα στο λογαριασμό του, θα πληρωνόταν και θα έπρεπε να πάνε στι σέλε. Αλλά όλα αυτά ήταν του πονηρού. Με του παίκτε υπάρχει κάποιο κλίμα. Αυτό. Φέτες, τώρα αυτή τη στιγμή με του παίκτε του έχουν συγκεντρώσει, του έχω πει ότι πρέπει η ομάδα να μείνει κατηγορία για να μπορέσουν να πάνε τα χρήματά του. Αν δεν μείνει η ομάδα κατηγορία και η ομάδα πέσει, δεν ξέρω αν θα μείνει η γάμα και οπουδήποτε προκύψει να μείνει, δεν θα υπάρχει ομάδα. Και πώ θα πάνε τα χρήματά σα. Αλλά και εκτός από αυτού του λέω, εσείς παλέψατε να αντιστάσετε την ομάδα με αυτό. Και πρέπει να το συνεχίσετε. Και έχουν πιστεί όλοι ότι πρέπει να ματώσουν την Κυριακή για να πάρουν το παιχνίδι. Επομένως είναι ανοιχτό το σενάριο ακόμη και του υποβιβασμού, έτσι. Δεν, πλέον δεν αποκλείεται τίποτα. Μα να σου πω, γιατί πέρυσι ήταν ανοιχτά όλα τα σενάρια εκτός από την άλλη. Τώρα αυτή τη στιγμή κανένας για καμία ομάδα δεν μπορεί να πει κάτι αν θα μείνει ή αν θα πέσει. Εμείς θα παλέψουμε αυτή τη στιγμή όπως η ομάδα μένει. Θα παλέψουμε για να μείνει. Δεν είναι παλεύει κανένας για να χάσει. Και από εκεί και πέρα τι μελιγενέστε, το καλοκαίρι έρχονται αλλαγές, υπάρχει κάτι στη σκέψη σας? Εγώ έχω βρει ένα επιχειρηματία για να πάρει την ομάδα εξ ολοκλήρου. Τώρα αν εγώ θα είμαι, είναι άλλο αυτό. Εγώ τώρα, αν τρία πράγματα δηλαδή συνεχιστούν δηλαδή, και αυτό το πόλεμο που τρώω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω και καλά. Και κάποια στιγμή πήγε μια ανακοίνωση τώρα την προηγούμενη ομάδα, μια άκερη ανακοίνωση, γιατί αυτός ο κύριος ήταν στην προηγούμενη συμβούλιο το περσινό. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα γνωρίζω και χειρότερα. Γιατί το πειράξε τώρα. Βοήθησε που ήταν αυτό, δηλαδή το έκανε για να βοηθήσει κάτι ή να το κάνει χειρότερο. Εγώ δεν γνωρίζω, το λέω, παίζει πάλι πολύ. Γιατί δεν έχουν τεράστιο θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, την πάνε μόνοι και να φύγουν. Αλλά δεν το κάνω αυτό, να το πιο εύκολο πράγμα είναι να πει παρετούν και φεύγουν. Και να πούνε μετά, αρχίζουν να λένε. Ιδέες, σχόλια και τα παράτηση. Μάλιστα. Με το θέμα του προπονητή, αν και υπήρξε διάψευση την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα να φύγει, αλλά το θέμα το πάντα γενικά είναι το οικονομικό. Το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλες τις ομάδες. Στις περισσότερες ομάδες, ειδικά στην Κουτμπολή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν χρήματα, το να φύγει κάποια στιγμή ο προπονητής ή οποιοδήποτε προπονητής, παρόλο που ο άνθρωπος δεν μιλήσαν μαζί και θέλει να κάνει προσπάθειά του και αυτός και επειδή είναι στην Ιταλική, αλλά και δηλαδή να βρω και εγώ τρόπο, και για τους παίκτες και τον προπονητή, να καλύψω κάποιο μέρος των χρημάτων. Δηλαδή, αν δεν βοηθήσει ο κόσμος, αν δεν βοηθήσει κάποιο εγκληματίας, με το να λες, δεν κερδίζει κάτι. Η Κυριακή πρέπει να έρθει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα του, όχι εμένα. Η Κυριακή περνάει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει. Αν την αφήσουμε και πέσει, μετά θα λέμε γιατί έπεσε. Όλοι ήταν να φωνάξουμε. Ήταν οικονομικοί οι λόγοι επομένως φέτος για τις αποχωρήσεις, γιατί προέκυψαν αρκετές αποχωρήσεις και προπονητών και συνεργατών. Όχι, με τους προπονητές δεν είχαμε πει. Με τον κύριο Ταναβάρα που όταν αποχώρησε από την ομάδα, δεν ήταν το θέμα το οικονομικό. Είδαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν βγαίνανε στην ομάδα, δηλαδή οι ανθρώπους που έχει βγει που όχι απομένανε. Δηλαδή ποτέ δεν έρθει δηλαδή, να κάνει κάτι άλλο ομάδα. Είπε ο κύριο Δράφος, ο κύριο Δράφος έφυγε μόνος. Δεν το δέχεσαι κάποιος. Γυρωμένος στο ακέραιο και έφυγε μόνος. Για προσωπικούς λόγους. Αυτό μας είπε, αυτό είπαμε. Τώρα με το σέκτη στο δοσιάτη δεν προλάβει κανένα μήνυμα. Και παρόλα αυτά πληρώθηκε. Αν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένως τα βλέμματα όλα στον αγώνα της Κυριακής, έτσι, για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Πρέπει να είναι όλοι να βοηθήσουν την ομάδα την Κυριακή, 5 ώρα παίζουμε στο γήπεδο, να κερδίσει η ομάδα μας για να έχουμε και μια ανάλογη συνέχεια για την πορεία. Να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε δύσκολα, αλλά σε αυτή την τεχνική λίγοι είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, οι πρόεδροι που πληρώνουν. Αν τους απαριθμίσουμε θα καταλάβετε γιατί εννοώ. Μιλάμε για ένα μπύρο που έχει πάρα πολλά λεφτά που είναι στο σώμα μας. Μιλάμε για την Παναχαϊκή που είναι 20 άτομα συμβούλιο. Μιλάμε για τον Άρη που έχει τεράστιο κόσμο και είναι σαν φιλάθλος που μαζεύει χρήματα, αλλά και από επιχειρηματίες που βοηθάνε τον κύριο Καρυπίδη. Δηλαδή όλες οι ομάδες, αυτές που έχουν που είναι δηλαδή από τη μέση και κάτω, έχουν το πρόβλημα το οικονομικό. Οπότε μετά το Γενάρη, σε όλες τις ομάδες παρουσιάζεται πρόβλημα οικονομικό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό. Εγώ με την παρουσία μου και με τον δικό τρόπο μπορώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Και να με κατηγορούν και να βρίζουν και να μου κάνουν και κακό και σε επιχείρησή μου, έτσι. Αν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάποιος ο καλύτερος, εδώ είναι. Η δουλειά του είναι και το πίδημα.